Που η πρώτη ανάγνωση, αν θέλετε, των exit polls φέρνουν την ηγεσία του κόμματος και το επιτελείο του να στρέφει το βλέμμα και να θεωρεί ότι πιάνει το πάνω μέρος, δηλαδή το ψηλό ποσοστό που δίδεται στα exit polls παρά το χαμηλό. Διατηρεί τον ρυθμιστικό του ρόλο, όπως μας έλεγαν. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, στην χειρότερη περίπτωση, όπως λένε, φαίνεται ότι χάνουν μία έδρα. Οι προβληματισμοί του Δημοκρατικού Κόμματος εστιάζονταν όλο το απόγευμα κυρίως στην ροή ψηφοφόρων στην επαρχία της Λευκωσίας. Εξού και σας έλεγα και στην προηγούμενη σύνδεση, μάλιστα, ότι είχαν γονατίσει κυριολεκτικά στα τηλέφωνα, τουλάχιστον στα τηλέφωνα, αν όχι και με άλλες ενέργειες, προκειμένου να πείσουν τους ψηφοφόρους τους να στραφούν στις κάλπες. Ασφαλώς και κοιτάζουν πολύ καλά το ποσοστό της ΔΥΠΑ, ένα κόμμα που προέρχεται από τα σπλάχνα του Δημοκρατικού Κόμματος, κακά τα ψέματα. Συνεπώς ρίχνουν όχι απλά κρυφές ματιές, αλλά το καρφώνουν με το βλέμμα τους. Μάλιστα. Να μείνουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάμε και στα σύντομα, πολύ σύντομα, στην αλληλεγγύη. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια δήλωση. Θέλω να την ακούσουμε και αυτή τη δήλωση. Και θα έρθω σε αυτό το σημείο που έχει πει ο Γιάννης προηγουμένως, όσον αφορά το ρόλο ρυθμιστού. Νομίζω έχω την εντύπωση ότι με όλα τα οποία τα στοιχεία έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει ένα ρυθμιστή. Δεν μπορεί να υπάρξει ένα ρυθμιστή. Είναι κωμωδία να λέμε αυτό το πράγμα. Είναι πολλοί που είναι ρυθμιστέ. Είναι πολλοί ρυθμιστέ. Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων, πολύ ορθέ θα έρθουμε στη συνέχεια να χτίσουμε την περαιτέρω συζήτηση. Λοιπόν, να δούμε την εκπρόσωπο τύπου από πάμε τα γραφεία τη αλληλεγγύη. Ορίστε. Πάμε στην αλληλεγγύη, παρακαλώ. Πιάστε μας να ακούσουμε λοιπόν τι έχει να πει για να συνεχίσουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, είναι λοιπόν, η κυρία Χατζικώστα. Ναι, καλυφόματος, σε ακούμε. Ωραία, φεύγουμε από εκεί, δεν είναι ακόμη έτοιμοι. Ερχόμαστε εδώ πέρα να προσθέσει κάτι ο Νάσιος. Έχει να πει κάτι? Όχι. Όχι, αναμένουμε λοιπόν. Θέλουμε να δούμε ξανά την κάρτα των εδρών σε σχέση πάντοτε με το αποτέλεσμα του exit poll, διότι έχω εδώ, Νάσιε, και τα αποτελέσματα που δώσαμε στην τελευταία δημοσκόπηση. Είναι ακριβώς με το exit poll, στην απόλυτα, κατά τρόπον απόλυτο. Είναι αλήθεια, Γιάννη, τον... Συνεχίστε. Η εκτίμηση εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι είναι, όπως έχουμε δώσει ακριβώς... Να πω ότι, ας πούμε, τη ΔΥΠΑ την είχαμε δώσει 5% στις 20 του μήνα, είναι 5, σήμερα την δίνουμε πάλι 5. Τους δύο πρόσωπους δίναμε 23-27. Το μάξιμο, ρε, Νάτσεκο. Πέντε το μάξιμο, το για να μην πες έξω. Έμεινε σπάς το πέντε. Δεν έχω πρόβλημα να το μάξιμο. Εγώ είμαι προχρεωμένος κοντά τη μέση τιμή. Αλλά και τους δύο πρόσωπους είχαμε τους δώσει πολύ κοντά. Το δίκο το είχα δώσει 11,5 και θυμάστε υπήρξε μια συζήτηση στο πάνελ. Θα τη δούμε, θα τη δούμε στη συνέχεια. Θέλω να περιμένω να δω αν θα επιβεβαιωθεί και μετά. Αυτό που έβλεπα για το δίκο, εν πάση περιπτώσει, είναι ότι εγώ έβλεπα το 40% των ψηφοφόρων του Δίκο τους τελευταίους τρεις μήνες να μην πηγαίνει στην κάλπη. Και αυτό που έχει φανεί σήμερα είναι ότι έχει πληγεί από την αποχή το Δίκο. Γι' αυτό είχα δώσει το 11,5 την προηγούμενη εβδομάδα. Φαινόταν ότι το Δίκο είχε πρόβλημα συμμετοχής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το γιατί δεν το ξέρω. Στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Εντάξει, άθομα, απλά λέω. Υπομονή, σίγουρα υπομονή από όλους. Θα περιμένουμε υπομονή από όλους. Αν μου επιτρέπετε, επειδή το είπε δύο φορές ο φίλος ο Νέστορας, και επιτρέψτε μου το διαψεύσω. Δηλαδή, το Δημοκρατικό Κόμμα ασχολήθηκε σε όλη την προεκλογική εξαρτία και απόψε με το Δημοκρατικό Κόμμα. Έχει πει δύο φορές.